Σήμερα μαθαίνουμε τα πάντα για τον Άγιο Βασίλη. Ποιος είναι, από πού έρχεται, πώς έχει δημιουργηθεί η εικόνα που έχουμε σήμερα για αυτόν και φυσικά δίνουμε απάντηση στο μεγάλο ερώτημα. Υπάρχει τελικά Άγιος Βασίλης, ναι ή όχι? Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Κωνσταντίνος, ή αλλιώς The Mythologist, είμαι αρχαιολόγος και στο κανάλι αυτό, δύο φορές τη βδομάδα, συνήθως κάθε Παρασκευή και Δευτέρα, ανεβάζω αγαπημένους μου μύθους αλλά και ιστορίες που πιστεύω ότι αξίζει να μοιραστώ μαζί σας. Αν σας αρέσει και εσάς η μυθολογία, μπορείτε τώρα και εσείς να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, πατώντας το κόκκινο κουτάκι κάτω από το βίντεο και φυσικά και το καμπανάκι, ώστε να ειδοποιήσετε για κάθε ένα από τα επόμενά μου βίντεο. Αν τώρα θέλετε να μας ρωτήσετε κάτι ή να δείτε έξτρα ενδιαφέρον μυθολογικό υλικό, πηγαίνετε στην περιγραφή του βίντεο και ακολουθήστε τα link για τα social media. Φυσικά, εκτός από μυθολογία, εδώ στο κανάλι μας αρέσει να απαντάμε σε πολύ μεγάλα και σημαντικά έτσι ερωτήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Έχουμε δει γιατί σβήνουμε κεράκια στις τούρτες γενεθλίων, γιατί οι μαύρες γάτες θεωρούνται γρουσουζιά, γιατί στολίζουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο και, συνεχίζοντας σε αυτό το πολύ εορταστικό mood, θα μάθουμε σήμερα τα πάντα για τον Άγιο Βασίλη και κυρίως το αν υπάρχει ή όχι. Ο Άγιος Βασίλειος, λοιπόν, όπως είμαι σίγουρος ότι όλοι σας γνωρίζετε, είναι μια παγκοσμίως αναγνωρίσιμη λαογραφική φιγούρα η οποία συνδέεται με τα Χριστούγεννα και σύμφωνα με το έθιμο κάθε 24 Δεκεμβρίου για τον υπόλοιπο κόσμο και 31 Δεκεμβρίου για εμάς εδώ, έρχεται τα βράδια στα σπίτια μας, μπαίνει από την καμινάδα όσων έχουν τζάκι και αφήνει τα δώρα κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δώρα τα οποία προορίζονται για τα καλά παιδιά, τα οποία είχαν καλή συμπεριφορά όλη την προηγούμενη χρονιά, ενώ αντίθετα σε όσα παιδιά ήταν άτακτα, αφήνει κάρβουνο. Πώς δημιουργήθηκε όμως ο Άγιος Βασίλης? Ποιος ήταν, πού έδρασε, ποια στοιχεία τον δημιούργησαν και τον έφεραν μέσα στα σπίτια μας? Πάμε να δούμε ένα προς ένα τα σημεία. Αρχικά, θα πρέπει να σας πω, όσο και αν σας κάνει εντύπωση, ότι ο Άι Βασίλης, ο Σάντα Κλάους για όλο τον υπόλοιπο κόσμο, δεν έχει καμία σχέση με τον Άγιο Βασίλειο των Χριστιανών, αλλά περισσότερο και πολύ μεγαλύτερη σχέση με τον Άγιο Νικόλαο των Χριστιανών. Ο Άγιος Βασίλειος των Χριστιανών, ή Μέγας Βασίλειος, έζησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν στην Κεσαρία ή Κεσάρια ή αλλιώς στην Καπαδοκία και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε ασκητικά, πολύ λιτά δηλαδή, σύμφωνα με τις αξίες του χριστιανισμού και ήταν και πάρα πολύ φιλάνθρωπος. Μάλιστα, λέγεται ότι ενδεχομένως να ήταν ο πρώτος ο οποίος δημιούργησε ένα ίδρυμα ή έναν οργανισμό ο οποίος ήταν αφοσιωμένος στο να βοηθά όσους το έχουν ανάγκη. Ο Μέγας Βασίλειος πέθανε στις 31 Δεκεμβρίου του 378 μετά Χριστόν και η κηδεία του έγινε την πρώτη μέρα της χρονιάς του 379 μετά Χριστόν. Κάτι το οποίο, σε συνδυασμό με την γενεοδορία του και τις φιλανθρωπικές του πράξεις, έκαναν την πρωτοχρονιά για τους χριστιανούς να θυμίζει ένα μήνυμα γενεοδορίας και καλής τύχης ως ευχή για την καινούργια χρονιά. Γι' αυτό λοιπόν εδώ στην Ελλάδα κάθε 31 Δεκεμβρίου πουρνό-πουρνό ξυπνάμε πάρα πολύ γλυκά με τα παιδάκια τα οποία μας τραγουδούν τα κάλαντα, το αρχιμηνιά και αρχιχρονιά και μας μιλούν για τον Άι Βασίλη ο οποίος έρχεται από την Κεσαρία, σεισαρχός, σεισαρχόντισσα κυρία. Αυτός λοιπόν είναι ο Άγιος Βασίλης για τους χριστιανούς, ο οποίος όμως δεν έχει, επαναλαμβάνω, καμία σχέση με τον Σάντα Κλάους. Θα θυμάστε λοιπόν νωρίτερα που σας είπα ότι ο Σάντα Κλάους έχει μεγάλη σχέση με τον Άγιο Νικόλαο. Και είναι αλήθεια. Ποιος ήταν όμως ο Άγιος Νικόλαος, σας ακούω να ρωτάτε. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν ένας Έλληνας επίσκοπος της Μύρας στην Μικρά Ασία, ο οποίος ήταν και αυτός πάρα πολύ γνωστός, εκτός των άλλων και το ότι ήταν προστάτης των ναυτικών, και για την γενεοδορία του. Και όχι μόνο για την γενεοδορία του γενικά, αλλά ειδικά για το γεγονός ότι έδινε κρυφά δώρα. Ένα από αυτά τα παραδείγματα ήταν ότι άφηνε νομίσματα στα παπούτσια τα άδεια των ανθρώπων που τα έβγαζαν έξω από τις πόρτες τους και περιμέναν το κάτι της τους από τον Άγιο Νικόλα. Κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε αρκετά πράγματα στη συνέχεια. Ο Σάντα Κλάους λοιπόν είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών στοιχείων της δυτικής κουλτούρας. Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι ο Άγιος Νικόλαος των Χριστιανών και το γεγονός ότι έδινε κρυφά δώρα και το δεύτερο είναι ο Σίντερ
Klaas, συγγνώμη για όσους μιλάτε Ολλανδικά, δεν το κάνω επίτηδες, ο οποίος ήταν μια φιγούρα βασισμένη πάνω στον Άγιο Νικόλαο, αλλά στην παράδοση της Ολλανδίας. Ο Sinterklaas, λοιπόν, για τους Ολλανδούς, ήταν μια φιγούρα ενός γέρου, ενός ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος ήταν ντυμένος στα κόκκινα και έφερνε δώρα. Μία γιορτή η οποία ήταν αφιερωμένη στον Sinterklaas, η οποία καθιερώθηκε στο Μεσαίωνα, ήταν το Sinterklaas Fest, κατά την οποία αυτή γιορτή οι άνθρωποι προς τιμήν του Sinterklaas έδιναν δώρα στους φτωχούς και σε όσους το είχαν ανάγκη. Ο Sinterklaas είχε μικρούς βοηθούς ή γενικά βοηθούς, κάτι το οποίο πολλοί έχουν συνδέσει με έναν άλλο μυθολογικό, μυθικό θεό των λαών της Σκανδιναβίας και γενικά της Βόρειας Ευρώπης, τον Όντιν, ο οποίος και αυτός είχε βοηθούς. Πολλοί δεν συμφωνούν με αυτή την ταύτιση, αλλά εγώ ως μυθολογία σε αυτό εδώ το κανάλι πρέπει να σας το αναφέρω. Κατά την γιορτή αυτή, λοιπόν, το Sinterklaas Fest, οι άνθρωποι έδιναν δώρα σε όσους το είχαν ανάγκη και τους βοηθούσαν οικονομικά. Πώς το έκαναν αυτό? Βάζοντας κέρματα, για παράδειγμα, νομίσματα στα παπούτσια όσων τα είχαν βγάλει έξω για να πάρουν αυτήν την έξτρα βοήθεια. Οπότε βλέπουμε ήδη μία σχέση ανάμεσα στον Άγιο Νικόλαο και τον Sinterklaas, όπως επίσης και στο γεγονός ότι πρέπει να αρχίσω να αφήνω τα παπούτσια μου έξω από το σπίτι, διότι δεν με βλέπω καλά φέτος. Έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής τον Άγιο Νικόλαο, έχουμε το Sinterklaas των Ολλανδών, ο οποίος βασίστηκε πάνω στον Άγιο Νικόλαο των Χριστιανών, και πάμε τώρα στην Βόρειο Αμερική, περίπου κατά τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας, όταν Ολλανδοί άπικοι φεύγουν από την χώρα τους και πηγαίνουν στη Βόρεια Αμερική ιδρύοντας αποικίες. Εκεί λοιπόν, στην Βόρεια Αμερική και στο Νέο Άμστερνταμ, όπως λεγόταν η Νέα Υόρκη παλιά, καθιερώνεται η ίδια ακριβώς γιορτή, το Sinterklaas Fest, καθώς το έφεραν μαζί τους οι Ολλανδοί και διατήρησαν τόσο τη γιορτή όσο και την φιγούρα του Sinterklaas ως ένα στοιχείο που διατηρούσε την πολιτισμική τους ταυτότητα σε μία ξένη χώρα. Κατά τον 19ο αιώνα, λοιπόν, εκεί στη Βόρεια Αμερική, ο Sinterklaas γίνεται διάσημος μέσα από παιδικά ποίηματα και παιδικά διηγήματα και παίρνει και το όνομα Santa Claus, το οποίο προέρχεται από αυτήν την Ολλανδική λέξη, το Sinterklaas. Sinterklaas, Santa Claus, βλέπετε και εσείς την ομοιότητα. Η φιγούρα αυτή σιγά σιγά άρχισε να γίνεται πολύ δημοφιλής και θα δούμε στη συνέχεια πώς έφτασε να υπάρχει σε όλο τον κόσμο, ακόμα και σε περιοχές που δεν υπήρχε χριστιανικός πληθυσμός. Προς το παρόν όμως, πάμε να δούμε το τρίτο πρόσωπο το οποίο συνδέεται με την φιγούρα του Santa Claus, και θα πάμε τώρα στη Βρετανία για να δούμε την φιγούρα που οι Βρετανοί αποκαλούν Father Christmas, δηλαδή Πατέρας των Χριστουγέννων. Ο Father Christmas, λοιπόν, είναι μια ηλικιωμένη μορφή, η οποία φοράει κόκκινα, απεικονίζεται στις παραστάσεις της εποχής με μακριά λευκά γένια και έχει αυτή ένα ψηλό ανάστημα και είναι ο ίδιος η προσωποποίηση της γιορτής των Χριστουγέννων. Ο Father Christmas υπήρχε στην Βρετανία για πολλούς αιώνες, όμως το σημαντικό σημείο για την ταυτότητά του και το ποιος ήταν έλαβε χώρα κατά τον 17ο αιώνα μετά τον Αγγλικό Εμφύλιο Πόλεμο, όταν οι Πουριτανοί επιθυμούσαν να καταργήσουν τελείως τη γιορτή των Χριστουγέννων, διότι τη θεωρούσαν μια γιορτή που συνδεόταν με τον Πάπα, με τον οποίον δεν τα είχαν και πάρα πολύ καλά. Ορισμένοι όμως, ευτυχώς, διατήρησαν τη γιορτή των Χριστουγέννων στη Βρετανία, χρησιμοποιώντας τη φιγούρα του Father Christmas, στον οποίον προσωποποιούσαν τις παλιές καλές εποχές πριν χάσουν τον πόλεμο και πριν απειληθούν τα Χριστούγεννα, και ίσως γι' αυτό να συνδέεται και το ότι ο Άγιος Βασίλης, ο Father Christmas, ήταν ηλικιωμένος, γιατί έπρεπε να θυμίζει τις παλιές καλές εποχές, οπότε είχε και μία αντίστοιχα μεγάλη ηλικία. Βέβαια, κατά το 1660, όταν αυτή η μεγάλη αντιπαράθεση τελείωσε, το προφίλ του Father Christmas άρχισε να φθήνει. Και αυτή η πορεία συνεχίστηκε μέχρι και τη Βικτοριανή περίοδο, όταν αναβιώθηκε αυτή η φιγούρα και ταυτίστηκε τότε επίσης και με τα δώρα. Και όχι γενικά με όποια και όποια δώρα, αλλά με τα δώρα που κάνει ο Father Christmas στα μικρά παιδιά, τα οποία είχαν καλή συμπεριφορά.
Εκεί λοιπόν, κατά τον 19ο αιώνα, έχουμε, σας θυμίζω, ήδη στην Βόρεια Αμερική το Sinterklaas Fest και το Santa Claus, ο οποίος έχει διαδοθεί πάρα πολύ, και έρχεται από την Βόρεια Αμερική στη Βρετανία και ο Santa Claus συναντιέται με τον Father Christmas και πραγματικά γίνονται το ίδιο ακριβώς πρόσωπο. Έτσι λοιπόν, συνδυάζοντας στοιχεία του Αγίου Νικολάου, του Χριστιανού Αγίου, του Sinterklaas, της φιγούρας των Ολλανδών και της παράδοσης των Βόρειων λαών που στηρίχθηκε πάνω στον Άγιο Νικόλαο, αλλά και του Father Christmas, ο οποίος αργότερα ενώθηκε με τον Santa Claus, έχουμε σήμερα την εικόνα που εμείς γνωρίζουμε ως Άγιο Βασίλη γενικά στη δυτική κουλτούρα. Πώς έφτασε όμως αυτή η φιγούρα του Santa Claus, του Αγίου Βασιλείου, να υπάρχει παντού γύρω μας και να ταυτίζεται απόλυτα με τα Χριστούγεννα, ακόμα και στην Ελλάδα που δεν είναι όντως ο Άγιος Βασίλης, αλλά ακόμα και σε περιοχές που δεν έχουν καν χριστιανικό πληθυσμό. Γι' αυτό ευθύνεται κυρίως η διάδοσή του στη Βόρεια Αμερική και στη Βρετανία που σιγά σιγά το έφερε στην Ευρώπη, αλλά και οι διαφημίσεις. Η φιγούρα του Αγίου Βασιλείου, του Santa Claus για να συνεννοούμαστε, ήταν πολύ φιλική για τους διαφημιστές, καθώς έβρισκαν ευκαιρία κατά τη διάρκεια των εορτών να προωθήσουν τα προϊόντα τους και ως δώρα μέσα από αυτήν την γενναιοδωρία και τη φιλανθρωπία και το όλο thing με τα δώρα που παρουσίαζε ο Santa Claus. Το μεγάλο boom όμως έγινε από τη διαφημιστική καμπάνια της Coca-Cola στα μέσα, βασικά λίγο πριν τα μέσα του 20ου αιώνα στην Βόρεια Αμερική. Εκεί λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Coca-Cola χρησιμοποιεί τον Santa Claus, τον βάζει πάνω στα κουτάκια της, παίζεται παντού στις διαφημίσεις και έτσι φτάνει σε όλο τον κόσμο ως αυτή η φιγούρα που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γιορτή των Χριστουγέννων. Φυσικά θα έχετε ακούσει και εσείς το ότι για την εμφάνιση του Santa Claus, του Αγίου Βασιλείου, ευθύνεται η Coca-Cola, μόνο που κάτι τέτοιο είναι αστικός θρύλος και όπως είδατε και στις φωτογραφίες σε όλη αυτή τη διάρκεια του βίντεο, ο Άγιος Βασίλης, ο Santa Claus, ως ένας γέρος ηλικιωμένος τροφαντούλης με λευκά γένια και κόκκινο σκουφάκι κτλ, υπάρχει στην παράδοση της Ευρώπης και της δυτικής κουλτούρας από πάρα πολύ παλιά. Αυτό που έκανε όμως η Coca-Cola ήταν απλά να το στείλει σε ολόκληρο τον κόσμο και ουσιαστικά να ταυτίσει την χριστουγεννιάτικη διαφημιστική της καμπάνια με τον Santa Claus. Fun fact! Η Coca-Cola δεν είναι η πρώτη εταιρεία αναψυκτικών που χρησιμοποιεί τον Santa Claus στις διαφημίσεις της. Λίγα χρόνια αργότερα, η White Rock Beverages, oh my god, ήταν η πρώτη εταιρεία αναψυκτικών που έβαλε τον Άγιο Βασίλη στα κουτάκια και στη διαφημιστική της καμπάνια. Και ήρθε λοιπόν η ώρα να απαντήσουμε και στο μεγάλο ερώτημα. Εφόσον είδαμε ποιος είναι ο Άι Βασίλης, πρέπει να δούμε τελικά αν υπάρχει. Υπάρχει Άγιος Βασίλης? Η απάντησή μου είναι ξεκάθαρη και είναι πως ναι. Πριν με περάσετε για τρελό και βάλετε άτομα να με περιμένουν έξω από το σπίτι με έναν ζουρλομανδία, αφήστε με να σας εξηγήσω. Άγιος Βασίλης υπήρχε όταν ήμασταν παιδιά και υπάρχει και σήμερα. Πώς όμως υπάρχει? Θυμάστε τότε που ήμασταν μικρά παιδάκια και τα Χριστούγεννα έμοιαζαν λίγο πιο μαγικά? Τότε που ακόμα και τα φώτα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο είχαν μία έτσι μεγαλύτερη μαγεία και γοητεία. Εγώ δεν ξέρω για εσάς, αλλά θυμάμαι τον εαυτό μου να γράφω γράμμα στον Άι Βασίλη, να του ζητάω ένα δώρο και την πρωτοχρονιά να το βρίσκω κάτω από το δέντρο του σπιτιού μου. Φυσικά, περνώντας τα χρόνια, κατάλαβα ότι μάλλον αυτά τα δώρα δεν τα έφερνε ο Άι Βασίλης, αλλά οι γονείς μου. Σας ρωτάω όμως, αγαπητοί μου θεατές, αν υπήρχε όντως ο Άι Βασίλης, πώς θα αισθανόταν ένα παιδί? Θα αισθανόταν προσμονή όταν έγραφε το γράμμα για τον Βόρειο Πόλο, θα αισθανόταν επιθυμία να λάβει το δώρο του, ίσως να ήταν και καλό παιδί μέσα στη χρονιά, και πολύ απερίγραπτη χαρά όταν έβρισκε τελικά το δώρο κάτω από το δέντρο. Okay, αυτό ακριβώς ένιωθα και εγώ. Ένιωθα ακριβώς αυτό που θα ένιωθα αν όντως υπήρχε Άι Βασίλης. Οπότε, όταν εγώ συζητούσα με τους φίλους μου τι τους έφερε ο Άι Βασίλης και τους έλεγα και εγώ και συζητούσαμε γι' αυτό, παιδιά, ο Άι Βασίλης υπήρχε. Αργότερα, όταν έμαθα ότι τα δώρα αυτά τα φέρναν οι γονείς μου κάτω από το δέντρο, δεν στεναχωρήθηκα και ιδιαίτερα γιατί σταδιακά άρχισα να το ψηλιάζομαι. Όμως η εμπειρία μου όταν περίμενα και λάμβανα το δώρο μου με την εμπειρία που θα είχαν όντως υπήρχε ήταν το ένα και το αυτό και φυσικά όταν νιώθεις με το συγκεκριμένο τρόπο και στις δύο περιπτώσεις τότε προφανώς και υπάρχει αυτό το συνέστημα και ουσιαστικά εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Υπάρχει όμως Άι Βασίλης και σήμερα. Όταν όλοι μας 20, 30, 40, 50, 80 χρονών μιλάμε για τον Άι Βασίλη και σκεφτόμαστε ακριβώς το ίδιο πράγμα, αυτόν τον τροφαντό ηλικιωμένο κύριο με τα γένια και τα μουσια και τα λοιπά και τα λοιπά να φέρνει δώρα, σκεφτόμαστε ακριβώς το ίδιο πράγμα, τότε υπάρχει στη σκέψη μας. Επίσης,
Όταν τον βλέπουμε παντού μέσα στο σπίτι μας, σε διακοσμητικά, στην τηλεόραση, σε διαφημίσεις, τον ακούμε σε τραγούδια, τον βλέπουμε σε ταινίες. Ναι, υπάρχει εκτός από τη σκέψη μας και στην όρασή μας και φυσικά και στη συνείδησή μας. Διότι τα Χριστούγεννα χωρίς τον Άγιο Βασίλη δεν θα ήταν τα ίδια. Δεν μπορώ να φανταστώ τα Χριστούγεννα χωρίς αγιοβασιλιάτικες διακοσμήσεις, χωρίς το κόκκινο και το λευκό χρώμα που προέρχονται από εκεί και φυσικά και για τα παιδάκια που έχουμε όλοι μας στη ζωή μας, ο Άι Βασίλης υπάρχει. Οπότε, πώς υπάρχει ακριβώς ο Άι Βασίλης όταν είσαι μεγάλος? Υπάρχει στη συνείδησή σου και στην ταυτότητά σου, διότι τα χρόνια σου, όσα έχεις περάσει σε αυτόν τον πλανήτη, όλη σου η ζωή, τα Χριστούγεννα, έχουν να κάνουν με τον Άι Βασίλη. Τον βλέπεις κάθε χρόνο, μιλάς για αυτόν, τραγουδάς για αυτόν όταν είσαι μικρός στα κάλαντα, τον βλέπεις ως μεγάλο σε ταινίες, σε διαφημίσεις, τον ακούς σε τραγούδια κτλ. Οπότε είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας μας πλέον, της ταυτότητάς μας και της συνείδησής μας. Οπότε λοιπόν, ναι, ο Άι Βασίλης υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει όσο υπάρχουν Χριστούγεννα. Αν τώρα είστε από αυτούς που συχαίνεστε τα Χριστούγεννα, βλέπετε λαμπάκια και χριστουγεννιάτικα δέντρα και θέλετε να τα κάψετε, τότε για σας όχι μόνο δεν υπάρχει Άι Βασίλης, αλλά αν υπήρχε, δεν θα υπήρχε για σας. Και πραγματικά αισθάνομαι λίγο άσχημα για όσους δεν πέρασαν ευτυχισμένα Χριστούγεννα. Εν πάση περιπτώσει όμως λοιπόν, θα πρότεινα όταν θα βλέπετε ένα παιδάκι το οποίο θα σας ρωτάει αν υπάρχει Άι Βασίλης, να του πείτε απλά ένα ναι και να το αφήσετε σταδιακά να ζήσει την μαγεία των Χριστουγέννων μέχρι να καταλάβει μόνος του ότι όλο αυτό ήταν ένα έθιμο, κάτι το οποίο γίνεται για να προσδώσει ακριβώς λίγη πιο ωραία ατμόσφαιρα και μαγεία σε αυτές τις γιορτές. Τι πιστεύετε όμως εσείς? Είμαι τρελός ή μήπως υπάρχει Άι Βασίλης? Περιμένω να ακούσω τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια και μέχρι το επόμενό μας ταξίδι στην αρχαία ελληνική μυθολογία, ή τα ήθη, ή τα έθιμα, ή τις παραδόσεις, εύχομαι σε όλους σας καλές γιορτές και φυσικά να είστε καλά.